Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θέλω να κάνω ένα βίντεο ξεχωριστό για όλους εσάς που με την αγάπη σας και τη ζεστασιά σας με έχετε αγκαλιάσει τόσο καιρό. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν και θα κάνω ένα βίντεο πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας σπίρτα θυέλης. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ιδιαιτέρως όταν βρισκόμαστε σε πολύ σε ένα περιβάλλον με πολύ αέρα, με πολύ αέρα, όπως βρέθηκα πολύ πρόσφατα, και με πολύ βροχή. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και θα το κάνουμε σήμερα μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα υλικά, ξέχασα να σας πω, που θα χρειαστούμε είναι ένα καλό μαχαίρι, είναι κοινά σπίρτα, ένα κεράκι, ένα φυσίγγιο, ένας ανατήρας, ένα, δεν έχει σημασία τι σκεύος, ένα πλαστικό καπάκι έχω πάρει εγώ για να διάσω τα βόλια που θα μας είναι άχρηστα από το, από το φυσίγγιό μας, και θα δούμε τη συνέχεια πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Αυτά είναι τα βόλια. Και στη συνέχεια, αφού το κάνουμε αυτό, θα αφαιρέσουμε από μέσα το συγκεντρωτήρα που έχει τα βόλια, και από κάτω ακριβώς είναι το μπαρούτι μας. Τραβάω τη συγκεντρωτήρα πολύ σιγά. Και αδειάζω τον μπαρούτι στο χαρτί. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, το συγκεντρώνουμε. Αν μπορούμε λίγο να το τρίψουμε, το τρίβουμε, να το κάνουμε σαν σκόνη, αν μπορούμε, αν γίνεται, δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό, γιατί το μπαρούτι στα φυσίγγια είναι σαν να είναι flakes, ένα τέτοιο πράγμα, δεν είναι η σκόνη μαύρη. Λοιπόν, όσο μπορούμε, εντάξει. Λοιπόν, μετά από αυτό, παίρνουμε το κεράκι μας όχι τόσο κοντά στο μπαρούτι βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και μόλις έχει λιώσει το σβήνουμε και βουτάμε μέσα. Ένα σπίρτο μέχρι εδώ. Αφήνουμε λίγο, αφήνουμε τόσο για να μπορούμε να το πιάνουμε. Όλο το άλλο το βουτάμε μέσα. Αφού λοιπόν είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε το σπίρτο μας, τα σπίρτα μας, σβήνουμε τη φλόγα και βουτάμε τα σπίρτα μας πριν παγώσει το κερί, και τα αφήνουμε σε μία άκρη να στεγνώσουν, όπως θα κάνω εγώ τώρα. Τα βουτάω μέχρι τη μέση και λίγο παρακάτω, τα βουτάω κατευθείαν να κολλήσει πάνω το μπαρούτι όσο πάρει, βλέπετε, καθαρίζω λίγο τη μυτούλα, γιατί δεν πρέπει να έχει στο μπαρούτι πάνω του το σπίρτο μπαρουτάκι από το φυσίγγιο, πρέπει να είναι ακριβώς έτσι, βλέπετε,
είναι το σπίρτο καιρωμένο και τον παρούτι κολλημένο πάνω στο κερί. Το αφήνω να στη γνώση, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει όμως. Κάνω το ίδιο και με ένα άλλο σπιρτό. Και το βουτάω πάλι στον παρούτι. Καθαρίζω λίγο το κεφαλάκι του σπίρτου. Αφήνω να στεγνώξει. Και μετά, αφού στεγνώξει, θα το ξαναβουτήξω στο κερί το σπίρτο. Με αυτό το σύστημα τι κάνω? Θα διαφροχοποιήσω και το μπαρούτι, γιατί αλλιώς δεν θα δουλέψει. Οπότε λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Παίρνουμε το σπίρτο μας σκέτο, το βουτάμε μέσα στο κερί το λιωμένο, το αδιαβροχοποιούμε. Ως εδώ είναι αυτό που είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, αδιαβροχοποίηση των σπίρτων μας, των απλών σπίρτων. Αυτομάτως επιτόπου το βουτάμε στο μπαρούτι, κολλάει πάνω στο κερί το λιωμένο το μπαρούτι, στεγνώνει, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ και τα στεγνώνω. Έτσι. Και μόλις στεγνώξει το ξαναβουτάω μέσα στο κερί το λιωμένο για να διαβροχοποιήσω και το μπαρούτι. Τώρα λοιπόν, αφού έχουμε κάνει αυτό το πράγμα, ερχόμαστε στο δεύτερο στάδιο. Έχουν παγώσει τα σπίρτα μας και θα τα ξαναβουτήξουμε μέσα στο κερί, αφού είναι έτσι. Θα τα ξαναβουτήξουμε μέσα στο κερί να διαβροχοποιήσουμε και το μπαρούτι μας. Και να μην μας φεύγει, γιατί τώρα αν εγώ τα κουμπίσω θα δείτε ότι θα μου φύγει. Φεύγει, κομματάκι κομματάκι φεύγει. Αν τα κουμπίσω εγώ, κομματάκι κομματάκι τρίβεται. Δεν θα μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε να το κάνουμε δεύτερη φορά. Το σβήνω. Μην μας κάνει καμιά ανάβλεξη στο χέρι μας, έτσι. Προσοχή μεγάλη. Και το ξαναβουτάω μέσα στο κερί. Μέσα στο κερί. Το ξαναβουτάω μέσα στο κερί. Τώρα και έχουν θωρακιστεί και έχουν αδιαβροχοποιηθεί και στον αέρα θα αντέχουν. Αυτό λοιπόν είναι το σπίρτο μας. Είναι διπλή φορά περασμένο κερί. Το μπαρούτι είναι κλουβισμένο ανάμεσα στις δύο στρώσεις κεριού. Βλέπετε ότι το κάνω έτσι και δεν πέφτει το μπαρούτι κάτω. Είναι λίγο. Προστατεύεται από το νερό και τον αέρα. Όταν ανάψει το μπαρούτι το κανονικό του σπίρτου, τρίβοντάς το πάνω σε μια επιφάνεια ή ακόμα και αν έχει βραχεί η άγρια επιφάνεια από το κουτί, μπορούμε με ένα σπινθυριστή να κάνουμε πάνω και να αρπάξει το μπαρούτι. Με το σπινθυριστή μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.